τη σημασία της επικείμενης άρσης του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας και την πρόοδο που έχει στελεστεί σε πολλούς τομείς τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισαν κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαγκρέτε Βεστάγκερ. Αυτό που πέτυχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά εντυπωσιακό και βρισκόμαστε σε αυτήν την πολύπλευρη κρίση πολέμου, ενέργειας, πληθωρισμού, κλίματος που δυστυχώς φέρνει σε δεύτερη μοίρα την εορταστική ατμόσφαιρα που θα έπρεπε να συνοδεύει το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας. And I think unfortunately that sort of subdued the celebrations that ought to be held for the enhanced surveillance to stop. Because the fact that Αυτό επετέφθη, ήμουν παρούσα και το παρακολούθησα από πρώτο χέρι και μάλιστα τότε πολλοί αμφισβητούσαν κατά πόσον ήταν εφικτό, αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Όταν τελικά έρχεται η επιτυχία, έχει πολλούς πατέρες. Πιστεύω πως η δική σας κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, γιατί δούλεψε σκληρά για να πραγματοποιηθεί αυτό και φυσικά πρέπει να αναφερθούμε και στις επώδυνες θυσίες του ελληνικού λαού, γιατί ήταν επώδυνο. Κάθε φορά όταν έρχεται αυτή η περίοδος του χρόνου, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θυμόμαστε τι συνέβη το 2015 και πόσο κοντά ήρθαμε στην απόλυτη καταστροφή. Πληρώσαμε φαρύ τίμημα για τις επιλογές που έγιναν εκείνη τη χρονιά. Αλλά πιστεύω πως κάνετε καλά που επισημαίνετε ότι η ελληνική κοινωνία αποδείχτηκε εξαιρετικά ανθεκτική. Επίσης αποδείξαμε πως είναι δυνατή η στροφή από τη χαμηλή ανάπτυξη σε προοπτική υψηλής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα φροντίσαμε η ανάπτυξη να είναι συμπεριληπτική, να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων ότι η ανάπτυξη είναι ψηφιακά έξυπνη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ταχεία ανάπτυξη του ψηφιακού κράτους, στις μεταρρυθμίσεις για τον εξυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του ανταγωνισμού, καθώς και στην πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων του Ελλάδα 2 και παρουσίασε τις ελληνικές προτάσεις για τις τιμές ενέργειας και την καλύτερη λειτουργία των αγορών.